αναμενόμενη νίκη στην Αϊόβα. Οι δημοσκοπήσεις δεν έπεσαν έξω. Έχει μεγάλη σημασία, και αυτό είχε προεξοφληθεί, αλλά έχει μεγάλη σημασία τι θα γίνει στην επόμενη προκριματική εκλογή του New Hampshire. Και το λέω αυτό γιατί εκεί οι δημοσκοπήσεις τον έφερναν σχεδόν να ισοψηφεί με την Νίκη Χέιλι. Και αν η Νίκη Χέιλι έπαιρνε κεφάλι στο New Hampshire, τότε θα υπήρχαν βάσιμες ελπίδες ότι θα μπορούσε να υπάρξει κάποιος ο οποίος θα πάει μέχρι το τέλος την προκριματική εκλογή για το χρήσμα των Ρεπουμπλικάνων. Με την αποχώρηση όμως του τέταρτου κατά σειράν του υποψηφίου και το γεγονός ότι τάχθηκε με το μέρος του Τραμπ, φαίνεται η ζυγαριά να κλείνει υπέρ του Τραμπ και στο New Hampshire. Αν συμβεί αυτό, είναι πολύ δύσκολο να δούμε ότι στις προκριματικές ο Τραμπ θα χάσει το χρήσμα. Ναι. Από εκεί και έπειτα παραμένουν οι δικαστικές εκκρεμότητες πάσης φύσεως, δηλαδή και για το πραξικόπημα που σχεδίασε και οργάνωσε τις 6 Ιανουαρίου για την κατάλυση της Αμερικανικής Δημοκρατίας. Ο διχασμός που υπάρχει στην Αμερικανική κοινή γνώμη είναι ορατός ήδη. Δηλαδή, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν αυτές οι δικαστικές εκκρεμότητες, η βάση των Ρεπουμπλικάνων συσπυρώνεται γύρω από τον Τραμπ. Και αυτό είναι γιατί, όπως σωστά είπατε, έχει αναπτύξει δεσμούς με την συντηρητική κοινή γνώμη των Ρεπουμπλικάνων, με αυτήν την ιδιότυπη cult persona που έχει διαμορφώσει. Ναι. Αυτός ο αντισυστημισμός, δυστυχώς, σε ένα μεγάλο μέρος της βάσης των Ρεπουμπλικάνων έχει μεγάλη πέραση. Και έχει, αν θέλετε, παγιώσει, έχει κλειδώσει, εγκλωβίσει τους ψηφοφόρους των Ρεπουμπλικανών γύρω από την υποψηφιότητά του. Τώρα, υπάρχουν δύο ζητήματα εδώ. Το πρώτο είναι, είναι καταστροφικός ο τρόπος με τον οποίο οι θεσμοί, αν θέλετε, της Αμερικανικής Δημοκρατίας άφησαν το χρόνο να παρέλθει. Δηλαδή, πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να είχαν επιληθεί τα πρώτα δύο χρόνια μετά την αποχώρησή του από την Προεδρία, αφέθηκαν να λιμνάζουν και να φτάσουμε στην προεκλογική περίοδο όπου όλα χρωματίζονται πια. Θεωρώ δηλαδή ότι η Αμερικανική δικαιοσύνη ίσως έπρεπε να έχει με έναν τρόπο επισπεύσει την επίλυση όλων αυτών των δικανικών εκκρεμότητων για να μην φτάσουμε σε προεκλογική χρονιά που εκεί τα πράγματα παίρνουν έναν άλλο χρωματισμό. Μπορεί να πάρει το χρήσμα, θεωρώ ότι δύσκολα θα κερδίσει την Προεδρία. Και το λέω αυτό γιατί όλα αυτά μπορεί να μην έχουν, αν θέλετε, επηρεάσει τον σκληρό πυρήνα της βάσης του, αλλά έναν ευρύτερο κύκλο ρεπουμπλικανών ψηφοφόρων θεωρώ ότι τον έχουν επηρεάσει. Δεν νομίζω δηλαδή ότι θα μπορέσει να διαμορφώσει τις ίδιες πλειοψηφίες που διαμόρφωσε στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση. Επομένως, αυτό είναι το ένα ζητούμενο. Αλλά ας πάμε σε αυτό που είπατε, στο απευκταίο κατ' εμέ και νομίζω για τους νουνεχείς ανθρώπους, ενδεχόμενο της εκλογής Τραμπ. Ο Τραμπ οργάνωσε ένα πραξικόπημα κατά της Αμερικανικής Δημοκρατίας και τώρα προαναγγέλει μια δικτατορία εκεί, expressis verbis, με ό,τι αυτό σημαίνει όχι μόνο για την Αμερικανική Δημοκρατία, αλλά και για τη Δύση συνολικά. Γιατί αν πέσει η Δημοκρατία στην ηγέτιδα δύναμη της Δύσης, αντιλαμβάνεστε ότι οι επιπτώσεις θα είναι σεισμικές. Και έρχομαι τώρα στους Ευρωπαίους. Είναι προφανές ότι η εκλογή Τραμπ θα σημάνει, αν όχι την αποχώρηση της Αμερικής από το ΝΑΤΟ, γιατί και η Γερουσία και το Κογκρέσο συνολικά προληπτικά νομοθέτησαν μέτρα που κάνουν δύσκολη την μονομερή απόφαση του οποιοδήποτε Προέδρου για αποχώρηση. Των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ. Αν ο Πρόεδρος των ΗΠΑ αρχίζει και συζητά και βρίζει το ΝΑΤΟ κτλ., υπάρχει μια προϊούσα απονομιμοποίηση. Και επειδή άμυνα και αποτροπή είναι κυρίως ψυχολογική όρη, αντιλαμβάνεστε ότι η αποτελεσματικότητα της συμμαχίας καθίσταται πάρα πολύ επισφαλής.
Το δεύτερο αφορά τις σχέσεις Ευρώπης-Αμερικής. Είναι προφανές ότι θα πάμε σε ένα decoupling, δηλαδή μια αποσύνδεση των δύο χώρων του Ατλαντικού. Αυτό το οποίο δηλαδή συνέβη την πρώτη προεδρία Τραμπ θα συμβεί μετεπιτάσεως στη δεύτερη προεδρία Τραμπ, όπου θα επιδεινωθούν οι σχέσεις Ευρώπης-Αμερικής και όχι μόνο σε ζητήματα ασφάλειας, αλλά και σε ζητήματα εμπορίου, σε ζητήματα οικονομίας και το καθεξής. Δεν είναι σύμπτωση το γεγονός ότι οι Γαλλογερμανοί, είναι κοινό μυστικό, έχουν συγκροτήσει ένα contact group για να μελετήσουν τις συνέπειες μιας τυχόν επανεκλογής Τραμπ, αλλά ναι, και τους τρόπους που η Ευρώπη πρέπει να αντιδράσει. Ένα από τα στοιχεία που χαρακτηρίζει αυτά τα αυταρχικά και προσωποπαγή καθεστώτα και τα συνδέει είναι η διαφθορά. Ναι. Και επομένως, για το λόγο αυτό ξέραμε και βλέπαμε και διαπιστώσαμε ότι στην προηγούμενη προεδρία του είχε πολύ στενές σχέσεις με τον Ερντογάν. Mm-hmm. Γιατί τον έδαιναν, όπως άλλωστε και η Αμερικανική δικαιοσύνη είχε ασχοληθεί με τα θέματα αυτά, σχέσεις διαφθοράς. Τα δύο περιβάλλοντα, δύο προεδρικά περιβάλλοντα, ενώνονταν με σχέσεις διαφθοράς. Επομένως, κρατώ μια επιφύλαξη για αυτά. Αλλά εδώ η ζημιά είναι πολύ μεγαλύτερη. Την οποία θα διαπιστώσουμε και σε πάρα πολλά πλανητικά ζητήματα, από το Ουκρανικό μέχρι το Μεσανατολικό. Βεβαίως θα σταματήσει ο πόλεμος, διότι η Αμερική θα αποσύρει αμέσως τη στήριξή της από την Ουκρανία. Θα αφαιρέσει δηλαδή το δικαίωμα των Ουκρανών να αυτοπροσδιορίζεται ως μια ανεξάρτητη δημοκρατική χώρα. Προφανώς θα το λύσει, αλλά με έναν τρόπο ο οποίος θα θέτει ένα πάρα πολύ άσχημο προηγούμενο στα διεθνή ζητήματα. Thank you.